στον πρώτο μας καλεσμένο, στον κύριο Δημοσχάκη, όπως προαναγγείλαμε. Καλημέρα κύριε Δημοσχάκη. Καλημέρα, καλημέρα σας στη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα. Κάθε καλό. Ελλάδα, κάθε καλό στην πατρίδα μας. Αυτό ευχόμαστε κι εμείς, κύριε Δημοσχάκη. Κύριε Δημοσχάκη, είχαμε την δεύτερη συνέντευξη του κυρίου Ερντογάν, που από ό,τι φαίνεται ο κύριος Ερντογάν με την συνέντευξή του και την δεύτερη και την πρώτη φυσικά προετοιμάζει την κοινή του γνώμη για κλιμάκωση προναγγέλλοντας τα επόμενα βήματα και ταυτόχρονα θεωρώ ότι στέλνει και μήνυμα προς το ξένο ακροατήριο ότι η Τουρκία ό,τι λέει το εννοεί. Εμείς αντιδρούμε σωστά, κάνουμε κάτι το αντίστοιχο? Προετοιμάζουμε δηλαδή την κοινή μας γνώμη για ενδεχόμενο πρόβλημα. Εμείς ετοιμάζουμε την κοινή γνώμη και μάλιστα προβαίνουμε σε πράξεις με ψυχραιμία και μεθοδικό τρόπο έναντι της τουρκικής προκλητικότητας, έχοντας ισχυρούς συμμάχους της Σιφηλίου στο πλευρό μας. Διότι το μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης είναι ένα άκυρο έγγραφο το οποίο δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, αλλά και παραβιάζει κατάφορα και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και επίσης δε προσβάλλει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και σε σχέση με τους γειτόνους τους που έχουν συμφέροντα σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ. Άλλωστε ο πρόεδρος του Λιβυκού Κοινοβουλίου στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Τασούλα, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Δέντεα, χαρακτήρισε τη συμφωνία της Τουρκίας με την κυβέρνηση, την εφταμινίτικη όπως την αποκαλώ εγώ, της Τρίπολης, μη νόμιμη και απορριπταία. Ένας θεσμικός παράγων, ο οποίος καλύπτει όλες τις πλευρές. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτήν τη διαδικασία σταθερά προσιλωμένοι όλοι και έτσι δείχνουν και οι λοιπές πολιτικές δυνάμεις της χώρας και έχουμε εμπιστοσύνη ότι στο τέλος θα κυριαρχήσει το διεθνές δίκαιο, αλλά και νομίζω ότι θα πριτανεύσει και στη σκέψη του Προέδρου της γειτονικής χώρας η λογική και η ψυχραιμία. Ο οποίος όμως, κύριε Δημοσχάκη, μέχρι πριν από λίγες ώρες ξεκαθάρισε σύντομα και μάλιστα εμφάνισε και χάρτες πάλι για μία ακόμη φορά. Θα κάνω γεωτρήσεις, είπε στην Κρήτη. Δεν φαίνεται ότι τον σταματούν όλα αυτά. Είναι μια τακτική την οποία να ακολουθεί. Είναι μια προκλητική συμπεριφορά την οποία επιδεικνύει. Απευθύνεται στο δικό του ακροατήριο. Εμείς θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, να μην προκαλέσουμε προβλήματα μέσα από ακόμα και ένα επιχειρησιακό πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει μια ανατάραξη. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο προσεκτικοί και μάλιστα δε το σημείο αναφοράς είναι η μεγάλη συμμαχία, είναι η εταιρική μας σχέση μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι διαχρονικές σχέσεις που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με σημαντικούς παίκτες της διεθνούς κοινότητας και πιστεύω ότι όσο εμείς θα κερδίζουμε στο πεδίο αυτό την στήριξη και τη συμπαράσταση Ιφιλίου, όσο περισσότερο προοπτικός και απαιτητικός θα γίνεται ο γείτονάς μας. Mm-hmm. Ο γείτονάς μας είναι ταραξίας, είναι άρπαγας σε εισαγωγικά όλα αυτά και γι' αυτό θα πρέπει απευθύνεται στον δικό του κόσμο, απευθύνεται στους δικούς του ανθρώπους, ασκεί ψυχολογικές επιχειρήσεις σε βάρος ενός γειτονικού κράτους, ενός συμμαχικού κράτους μέσα από τη στρατιωτική συμμαχία και ενός λαού και εμείς
βλέπουμε, αντιδρούμε διπλωματικά, αντιδρούμε πολιτικά και ίσως θα πρέπει λίγο να φορτσάρουμε και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα όρο της καθομιλουμένης, να φορτσάρουμε στο αντιπληροφοριακό εθνικό δίκτυο. Διότι δεν μπορεί να δεχόμαστε το τι λέει κάθε μέρα και το τι λέει το μεσημέρι και το τι λέει το βράδυ. Εμείς περιμένουμε πολιτικές. Τις πολιτικές πρέπει να λάβουν υπόψη και όχι το τι λέει ένας φλίερος γείτονάς μας, ο οποίος κάθε πρωί βγαίνει στη βεράντα του και λέει άρα τα δικά του. Άρα δεν φοβόσαστε να θερμοεπισόδιο. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, για όνομα του. Κύριε Δημοσχάκη, όλα αυτά που κάνουμε είναι σωστά και που κινητοποιούμε τη διεθνή κοινή γνώμη, γιατί έχουμε το διεθνές δίκαιο μαζί μας και όλα αυτά τα ψηφίσματα κλπ. Όλα αυτά είναι σωστή καθεύθυνση. Μήπως όμως δείχνουμε υπερβολική ψυχραιμία, μήπως πρέπει να κάνουμε και εμείς πιο σαφές ποια είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, μήπως πρέπει να ορίσουμε την ΑΟΣ μας και να στείλουμε τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ, μήπως πρέπει να κινηθούμε και εμείς λίγο σε εισαγωγικά, επιθετικά, διπλωματικά περισσότερο. Έχετε απολύτω δίκιο και θέλω να σας πω ότι εμείς αυτά τα έχουμε κάνει και τα κάνουμε. Έχουμε κάνει όλες αυτές τις ενέργειες και από την άλλη πλευρά να χρησιμοποιήσω και έναν όρο ότι και το ένα ποιήν και το άλλο με αφιένε. Και την διπλωματία θα ασκήσουμε και το πολιτικό και τα πολιτικά εργαλεία θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και τις αντιπληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και πάνω απ' όλα πρέπει να ετοιμαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Ναι, εμείς το μήνυμα το στέλνουμε, κύριε Δημοσχάκη. Κανείς είναι ισχυρός, με συγχωρείτε πολύ, όταν έχει δυνατό συρτάρι, δυνατή διπλωματία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Γιατί όμως δεν βρίσκουν τον παραλήπτη τα μηνύματα αυτά, κύριε Δημοσχάκη, από ό,τι φαίνεται δηλαδή μέχρι στιγμής? Από ό,τι γνωρίζω είσαστε νέοι, εμείς που είμαστε λίγο πιο συντεμένοι, να το πω έτσι εισαγωγικά, λοιπόν, έχουμε και γνώση πολλών άλλων τέτοιων συμπεριφορών και αναταράξεων από τον γείτονά μας. Mm-hmm. Και μάλιστα σας ομιλεί ένας παράγων του δημόσιου βίου, του οποίου γενέτερα βρίσκεται 1200 μέτρα από τον ποταμό Εύρο. Ναι, και θα ήθελα και μεγάλωσα, να αυτό. Και μεγάλωσα με το παράπονο και πάντα με το μαράζι, να το πω στη δική μας καθομιλουμένη γλώσσα, του παππού μου και της γιαγιάς μου που άφησαν τα σπίτια τους, που είναι άλλα 1200 μέτρα από τον ποταμό Εύρο, δηλαδή το ένα χωριό βλέπει το άλλο. Και μεγαλώσαμε με αυτόν τον πόνο, με αυτήν την στεναχώρια, που δεν μπορούσαμε να πάμε να δούμε και τα χωράφια μας, τα σπίτια μας, αυτά τα οποία εγκατέλειψαν μέσα σε μία εβδομάδα. Συνεπώς δεν τους φοβόμαστε, δεν τρομάζουμε, αλλά όμως η μοίρα μας δωροδότησε με έναν κακό γείτονα. Αυτόν έχουμε, με αυτόν θα ζήσουμε. Είπατε ότι δεν τους φοβόμαστε και ότι δεν τρομάζουμε. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας, αλλά μήπως αυτό, πέρα το να το λέμε μέσα μας, πρέπει να το πούμε λίγο πιο έντονα? Το λέμε πιο έντονα. Προχθές ψηφίστηκε ο νόμος περί αναβάθμισης των F-16. Επίσης τον Μιράζ, επίσης των υποβρυχίων μας. Αύριο συνέρχεται η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, στην οποία είμαι και μέλος. Ταυτόχρονα δε είμαι και αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Εκεί συμμετέχουν με 50 βουλευτές, είναι διακομματική. Είμαι με την ψήφο όλων των καλών συναδέλφων και συζητούμε όλα αυτά τα θέματα. Το φωνάζουμε. Αυτά όμως που κάνουμε, με συγχωρείτε πολύ, ναι. Αυτά που κάνουμε, τα αντίστοιχα μέσα της γειτονικής χώρας δεν τα γνωστοποιούν στο λαό τον τουρκικό.
εμείς, αν φταρνιστεί ο Ερντογάν, θα το γνωστοποιήσουμε. Θα πρέπει και κάποια στιγμή να βάλουμε και ένα μέτρο. Ισχύει η πληροφορία ότι η Γαλλία μας προσφέρει μοιράζ σε καλή τιμή? Δεν το γνωρίζω και δεν γνωρίζω αύριο το... Δεν γνωρίζω αυτό που λέτε. Το έχω διαβάσει. Είναι η Γαλλία είναι ένας σταθερός και διαχρονικός σύμμαχος της Ελλάδας και μάλιστα πολλές φορές το δείχνει και φωναχτά. Γιατί όχι... Το δείχνει πιο φωναχτά και από εμάς, νομίζω. Πολλές φορές, ναι, και το χαίρομαι. Και μάλιστα και εγώ ως αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, επειδή άκουσα ότι συζητάτε για τα θέματα ασφάλειας, με τον ομόλογό μου, τον φίλο μου τον Καλό, τον τότε αρχηγό της γαλλικής αστυνομίας και τότε υπουργό εσωτερικών Νικολά Σαρκοζή, είχαμε μια υποδειγματική συνεργασία σε πολλά επίπεδα και μάλιστα είχαμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Και τον είχα πάντα συμπαραστάτη σε όλες τις συναντήσεις, στις σκέψεις των αρχηγών αστυνομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λεγόμενη Task Force, που συνήρχεται κάθε τρεις μήνες εναλλάξει στις Βρυξέλλες και στη Χάγη. Κύριε Τιμοσχάκη, στον Εύρο, τόπος καταγωγής σας, ξεκίνησε έτσι το σχέδιο της κυβέρνησης, μπήκανε, είδαμε και φωτογραφικό υλικό και βίντεο τα πρώτα σύρματοπλέγματα εκεί στην περιοχή. Ξεκίνησαν και οι περιπολίες από το στρατό, από την αστυνομία. Πριν από λίγο όμως ο Δήμαρχος Σουφλίου μας είπε ότι είναι ανήσυχος και ο ίδιος και οι κάτοικοι, γιατί τα τελευταία 24 ώρα έχουν χάσει, από ό,τι είπε χαρακτηριστικά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, την ψυχραιμία τους οι Τούρκοι και πυροβολούν συνεχώς. Είναι μια προσπάθεια να διώξουν τους λαθρομετανάστες προς τη χώρα μας. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το λόγο. Ωστόσο έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση από αυτά τα περιστατικά τις τελευταίες ώρες. Κάποιος ο οποίος διαδιεί στο στο δέλτα του ποταμού Εύρου, μιλώντας στην τηλεόραση Δέλτα, ναι, και μάλιστα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ενήσιο Δέλτα, δήλωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς από την απέναντι πλευρά και το σχολίασε. Αυτό είναι μια δήλωση η οποία όμως μην ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι αυτή την εποχή, όπως και στην Ελλάδα, όπως και στις γειτονικές χώρες, το κυνήγι είναι ελεύθερο. Ενδεχομένως να έχουμε και παρεκτροπή ή ενδεχομένως να έχουμε και μια σύγχυση. Ωστόσο όμως αυτά πλησίων συνόρων συμβαίνουν. Εγώ θα σας πω το εξής. Οι γείτονες δεν είναι συνεπείς και τους κατηγορώ ευθέως και στο ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πέρα πλευρά, όλος ο κάμπος του Εύρου, του ποταμού Εύρου, αλλά και οι δύο παραπόταμοι αυτού, ο Τούντζας και ο Εργίνης, οι παιδιάδες δηλαδή, καλλιεργούνται από τους γείτονες και μάλιστα έχουν τους γνωστούς οριζόνες. Η συγκομιδή γίνεται τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Ναι. Όλο το Νοέμβριο και μέχρι και πρότινος, δηλαδή πριν από 10 μέρες, και είναι τις καλαμνές χωρίς να τηρούν τους κανόνες υγιεινής, του περιβάλλοντος, αλλά και αυτού και του κανόνα που προβλέπει η Ευρώπη. Ναι. Διότι μπορεί να μην είναι μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά είναι στο πλαίσιο της προενταξιακής διαδικασίας και πρέπει αυτά να τα εφαρμόζει. Ναι, όπως τα εφαρμόζουμε εμείς εδώ και δεκαετίες. Και βλέπετε επικρατεί μια ατμόσφαιρα πολεμική ένθεν και ένθεν των συνόρων,
Πολλές φορές δεν έχουμε και ορατότητα. Και υπάρχουν και ευπαθή άτομα. Αυτό εγώ το έφερα στη Βουλή, το ζήτησα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης δύο φορές το έφερε σαν θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή έχουμε προβλήματα με τους γείτονες, αλλά θέλουμε να τα λύνουμε, και γι' αυτό φεύγοντας ο πρέσβης, ο Έλληνας πρέσβης για την Άγκυρα, ο νέος πρέον που τοποθετήθηκε εδώ και ένα μήνα, στην Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, του είπα ότι θα πρέπει να λύσουμε με τους γείτονές μας τα ελάσσονα, τα μικρά, αυτά που αφορούν τους λαούς που διαμένουν στις διασυνοριακές περιοχές. Και αν μπορέσουμε, μέσα από αυτά θα τους κατανοήσουμε και θα μας κατανοήσουν. Μάλιστα. Και αν ξεκινήσουμε από τα μικρά, μπορεί να φτάσουμε να λύσουμε και τα μείζωνα. Και μεγαλύτερα τα προβλήματα, λέτε. Ναι. Νομίζω αυτή είναι μια καλή κίνηση και ένας καλός δρόμος. Δηλαδή πρέπει να λύσουμε τα θέματα των ζωών όσων, πρέπει να λύσουμε τα θέματα των πλημμυρικών φαινομένων. Πολλά πρέπει είναι και μέσα σε αυτά είναι αυτά και... Αυτά όλα. Γι' αυτό και θέλω και διεκδικώ πάντα την ανθρώπινη παρουσία με οποιοδήποτε τρόπο. Μάλιστα. Μέχρι τη συνοριογραμμή, μέχρι την κήτη του ποταμού, τη μισή κήτη. Θα πρέπει να φτάνουν οι ψαράδες μας συγκροτημένα, συντεταγμένα, όπως και οι κυνηγοί μας μέχρι το παρόχθιο ανάγχωμα, γιατί η ανθρώπινη παρουσία είναι χρήσιμη. Δεν μπορεί να έχω τον ευρύτη εμπιστοσύνη να του δώσω το όπλο πολυβόλο ως έφεδρο ή ως εθνοφύλακα και να μην του έχω εμπιστοσύνη να κατεβαίνει στο ποτάμι και να μην τον έχω εμπιστοσύνη να κατεβεί ως κυνηγός πλέον. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Δημοσχάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, κύριε Δημοσχάκη. Καλές γιορτές να σας ευχηθούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Όλα καλά. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Κάθε καλό στη Θεσσαλονίκη, κάθε καλό στη Μακεδονία, στη Θράκη. Και στη χώρα μας. Και στην πατρίδα μας. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση παρούσα με επικεφαλής τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Μαζί με τους υπουργούς. Ας το ελπίσουμε να περάσουμε έτσι και ήσυχες γιορτές και γενικότερα να ηρεμήσουν τα πράγματα όσον αφορά τα εθνικά μας ζητήματα, κύριε Δημοσχάκη. Να είστε καλά. Σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτισμένος με τα σύνορά μας. Μάλιστα. Εκεί που... Γεια σας. Να είστε ευχαριστούμε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Focus 103,6.